μορφή σου στόμα. Ο παπουτσής είναι κοντά και καμισού παπούτσα. Ωπα, εφτά πληγές μου άνοιξες, οι έξε γιατρευτήκαν. Γιατρευτήκαν μας την εβδόμη την πληγή, τα γιατρικά σωθήκαν. Ωπα, ο ντε περάσω και τη δω στην πόρτα κουμπισμένη. Ωπα, στην πόρτα κουμπισμένη τα δυο μου πόδια πάνω μπρος μόνος μου πίσωμένη. Ωπα, όντε περάσω και τη δω στο παραθύρι απάνω. Ωπα, στο παραθύρι απάνω θα δω πως είναι η Παναγιά και το σταυρό μου κάνω. Λέγεται ότι ένας άνθρωπος πρέπει κάθε μέρα να βλέπει μια ωραία εικόνα, να διαβάζει ένα ωραίο ποίημα και να ακούει ένα πολύ ωραίο τραγούδι για να μην χάνει την αίσθηση του καλού. Και εμείς σήμερα έχουμε έρθει στα χωριά τα δικά σας, Ξηδάς και Ασκή, για να χορτάσουμε τόσο τη μουσική όσο και τις εικόνες των χωριών σας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί. Τα βιώματα, από τι εικόνες είστε χορτάτοι. Ας ξεκινήσω ως πρεσβύτερος εγώ. Θα έλεγα το εξής, ότι για μας είναι πολύ σημαντικό να γυρνούμε πίσω στους τόπους που ορίζουν την καταγωγή μας, διότι αυτό μας βοηθάει λίγο να μην ξεστρατίζουμε, να το πω έτσι, από το δρόμο που θέλουμε να χαράξουμε μουσικά και όχι μόνο. Αυτό το λέω με μία μικρή δόση ενοχής, διότι η αλήθεια είναι ότι δεν είχα μέχρι μια ηλικία πολλές εικόνες από το χωριό, αλλά παρόλα αυτά ξύπνησε μέσα μου αυτή η περιέργεια, ας πούμε, να γυρίσω. Δηλαδή, ενώ δεν μεγάλωσα παρά μόνο έτσι τα καλοκαίρια, όπως όλα τα παιδιά, στους παππούδες, δεν αναθράφηκα, όπως λέμε, στο χωριό, αλλά στην πόλη. Παρ' όλα αυτά, έχω συνεχώς τη λαχτάρα να γυρίζω σε αυτό και να μαζεύω αυτό που πολύ όμορφα είπες, εικόνες, μυρωδιές, ήχους, πρόσωπα, στιγμές, όλα αυτά μαζί. Οπότε είμαι ήδη αρκετά γεμάτος από τέτοιες εικόνες. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα πολλαπλασιαστούν στο μέλλον και θα είμαι όλο και πιο χορτάτος από αυτές. Και ακόμα και αν δεν ζούμε πολλές στιγμές στο χωριό, μεγάλη σημασία έχει οι άνθρωποι που είναι ο οικογενειακός θησαυρός και όλα αυτά που βιώνεις κοντά τους. Γι' αυτό τώρα θα έρθω στον παππού και τη γιαγιά. Για πες μας, Γρηγόρη. Ναι, λοιπόν, ο παππούς ο Θανάσης, λοιπόν, είναι από τους Ασκούς και η γιαγιά η Όλγα είναι από τον Ξηδά. Ο παππούς τώρα είναι παπάς, ο παπά Θανάσης. Έτσι. Και όσον αφορά τον προπάπου. Ο προπάπους για... τώρα ήταν ο πατέρας του παππού του Θανάση, ο οποίος ήταν λιράρης, αλλά επαγγελματίας λιράρης. Ζούσε στους Ασκούς, αλλά τον καλούσαν σε όλη την πεδιάδα, πήγαινε στο Λασίθι πάνω, τον καλούσαν να παίξει. Και από αυτά που έχουμε ακούσει από τον πατέρα μας και τον παππού μας, είναι ότι έφευγε, έπαιρνε λέει το γάδαρο και έφευγε
στην πεδιάδα και γυρνούσε στα γλέντια και γυρνούσε μετά από κάποιες εβδομάδες ο γάιδαρος φορτωμένος με πατάτες, φρούτα κλπ. Και αυτή ήταν και η πληρωμή του ως επαγγελματίας λιράρης. Έτσι. Εγώ βέβαια να πω και να συμπληρώσω σε αυτά που υπόθηκαν ότι ο προπαππούς ο Μανώλης τώρα που λέμε έζησε και έδρασε σε μια περίοδο που δεν υπήρχε η πληθώρα όπως υπάρχει σήμερα. Οπότε αυτό ας πούμε είναι πολύ σημαντικό για το πώς κατάφερε ένας άνθρωπος με όπλο μόνο τη λύρα του ας πούμε και την παράδοση που είχε στα αυτιά του να ζήσει μια οικογένεια ολόκληρη, να κάνει παιδιά, εγγόνια, δυσέγγωνα κλπ. Κλπ. Έλα, έλα, μικρή μου λεμονιά μου, επαναγιάντα βραδιανή, που σε στη γειτονιά μου κι αξίωσέ μου γλυγορά, να δω την κοπελιά μου. Έλα, έλα, μικρή μου λεμονιά μου. Στο Κυπαρίσι βλέπε μου την αγάπη μου όπου και να γυρίσει. Έλα, έλα, μικρή μου λεμονιά μου. Αποκοιμηθώ τον ύπνο να χορτάσω για το Θεό, για το Θεό, για το Θεό, μάνα μου. Έλα, έλα, για το Θεό, μάνα μου, για το Θεό και κάμε το. Κοπέλια παγαπιούνται, κοπέλια παγαπιούνται. Κοπέλια παγαπιούνται να γόργο ζευγαρώνονται, να μην παραπονιούνται για το Θεό, για το Θεό, για το Θεό, μανά μου. Thank you.
πέθερα, κοντό να κάμω πέθερα, τ' αγάπης μου τη μάνα. Έλα στα οριστά ψηλά βουνά, κυλιέται ένα ναπίδι. Κυλιέται ένα ναπίδι κοντό να κάμω πέθερο, τ' αγάπης μου το χείρι. Χωριά μας, πρωτοπαίξαμε ουσιαστικά μπροστά σε κόσμο, σε μικρή ηλικία, στο γλέντι του χωριού, με την παρένεση των χωριανών, να είναι καλά, ήταν το πρώτο βήμα που μας δόθηκε. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή, εντάξει, εμείς έχουμε ακούσματα, εννοείται, από ανθρώπους, όχι απαραίτητα παιδιά δίτες, γιατί στα γλέντια του χωριού ερχόντουσαν καλλιτέχνες από όλη την Κρήτη. Από το Λασίθι μέχρι την Κίσα μου. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό αυτό που είπα πριν. Mm-hmm. Και πάλι σας ευχαριστούμε. Τέσσερις μέρες μόναχα μου δω και να νημένω κι από κεις να ξενιτευτώ, πολλά μακριά να πιένω. Και πως θα σ' αποχωριστώ και πως να σου μακρύνω και πως να αντέξω δίχως σου το ξόρισμον εκείνο.
και πώς να αντέξω δίχως σου το ξορισμό εκείνο. Κατέχω το κι ο κύρις σου γλίγορα σε παντρεύει, ρίγοπουλα φεντόπουλο σαν είσαι συγυρεύγει. Και δεν μπορείς να αντισταθείς, τα θέλουν οι γονείς σου, νίκουν την έτη γνώμη σου κι αλλάζει η όρεξή σου. Μια χάρια φέντρα σου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο, και μετά εκείνη ολοχαρώ στη ζήση μου τελειώνω. Και μετά εκείνη ολοχαρώ στη ζήση μου τελειώνω. Την ώρα παραβόνιαστης να βαριά να στενάξεις, κι όντε σαν υφιστολίστης σαν παντρεμένη αλλάξεις. Να αναδακρώσεις και να πεις ρωτοκριτέ καημένε, τα σου τα ξαλισμόνισα, τα θέλες πιο δεν είναι. Και κάθε μήνα μια φορά μέσα στην κάμαρά σου λογιάζει τα παθά για σένα, με πονεί η καρδιά σου. Λογιάζει τα παθά για σένα, με πονεί η καρδιά σου. Thank you.
Είχαν γνωριστεί, γιατί ο πατέρας μου έπαιζε με τον παππού του. Πολλές φορές τον είπε, επίσης παίζε μαντολίνο ο πατέρας μου, πάσο και πήγε στο χώρο και παίζανε. Εσείς όλοι οι παλιοί έχετε μία δεύτερη πένα. Στην τσέπη συνήθως εδώ, στην πλευρά της καρδιάς. Κοίταξε, δηλαδή, στα παλιά τα χρόνια δεν υπήρχαν μηχανήματα όπως είναι σήμερα. Και έπρεπε να έχει μία πένα σκληρή, δυνατή, να παίξει, να ακούγεται, ας πούμε. Σήμερα με τα μέσα που υπάρχουν, καταλαβαίνεις ότι ό,τι μπαίνει να πιάσει μία αυτή, ακούς τα πάντα. Mm. Αυτή είναι η διαφορά. Και πείτε μου, και την παλιά πένια, τη διαφορά που έχει ένας παλιός λαγουθιέρης. Οι παλιοί λαγουθιέρες έχουν στυλ, ας πούμε, Μαρκογιάννη. Που παίζει, ας πούμε, και ίδια που είσαι 10 λαγούτα μέσα. Ήταν φοβερός. Πιάσε το, ας πούμε, και τι είπας, δυνατά, ας πούμε, εντάξει. Και ποια ήταν η δική σας αφόρμη για να πιάσετε το λαούτο?
Κοίταξε, ο πατέρας μου έπαιζε μαντολίνο. Στην κατοχή μέσα μπορεί πολλοί να πεινάσανε, εμείς δεν πεινάσανε. Διότι πήγαινε στα γλέδια, μαντολίνο σχέτου και παίζανε, ας πούμε, με ένα χωριανό λογάμο. Και τα χρόνια εκείνα, το συμβάζανε τα χρήματα, το τα βάζανε μέσα στο μαντολίνο. Λοιπόν, ήρθε μια φορά ο πατέρας μου και το βάστανε έτσι το μαντολίνο για να μην φύγουν από κάτω να ξεκαπακώσει, ας πούμε. Και το ζιέσκει τον τρεις οκάδες, κέρματα μέσα. Κέρματα βάζαν τότε. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι η κατοχή τότε στα χρόνια εκείνα, έτσι. Από εκεί ξεκίνησα, αυτός βέβαια δεν παίζε μουσική, έτσι, απλά παίζαμε όπως και εγώ τώρα. Ούτε να μάθουμε νότες, ούτε τίποτα. Και έτσι ξεκίνησαμε, ας πούμε. Βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος και με έπαιρνε και πηγαίνει στα γλέντια, εγώ πήγαινα, ας πούμε, για να μάθω, ας πούμε. Να βγω στο πάλκο, τέλος πάντων, που λένε σήμερα, ας πούμε, αλλά εμείς δεν πήγαμε τότε στο πάλκο. Εμείς παίζαμε κάτω και χορεύαμε γύρω-γύρω, ας πούμε. Τρώγαμε σκόνες, τρώγαμε και γάμο, τα πάντα. Λοιπόν, από εκεί ξεκίνησα, να πούμε, και σιγά-σιγά. Για να μου συστήσετε την παρέα σας, την οποία την έχω. Ναι, αυτή είναι τα τελευταία παιδιά που... Αυτός είναι ο Μπελιβάνης, παίζει γιθάρα. Αυτός είναι ο Πετρουγάτης, παίζει λίρα, είναι λέει στην κόρτη μαδικό του. Και εγώ είμαι ο Αποστολάκης, είναι, παίζαμε όλα τα τελευταία χρόνια, παίζαμε αυτό το παιδί. Και Κασοτάκης ο Γιώργος, ο Χάμου. Και όλοι οι παρέοι είναι εδώ από την περιοχή. Ναι, ο Μπελιβάνης είναι από το Ηράκλειο. Ο Πετρουγάτης είναι από εδώ από τους Αποστόλους. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο και για τους άρχοντες της μουσικής εδώ της περιοχής, της δικής σας. Βεβαίως. Εδώ υπήρχε ένας, τον λέγανε Χρόνι. Παίζει με τον πατέρα μου. Και παίζε μαντολίνο ο πατέρα μου και ο άλλο παίζανε στα γλέντια, α πούμε. Υπήρχαν και άλλοι βέβαια, και αυτοί με βιολί και μαντολίνο. Αυτό ήταν δηλαδή στο χωριά μα τα χρόνια εκείνα, δεν υπήρχε λίρα, ούτε την ξέραμε καθόλου. Κατάλαβε. Ένα άλλο καλλιτέχνη πολύ αγαπημένο που παίζε βιολί και που παίζε πολύ ωραία ευρωπαϊκά. Δηλαδή, νομίζω ότι αν τον άκουγε, δεν είχε την αίσθηση ότι ήταν κριτικό καλλιτέχνη, ήταν ο Ηρακλής. Φυσικά, εγώ τον Ηρακλή ήταν η πρώτη φορά που τον είχα γνωρίσει πάρα πολύ. Στο χωριό μου είχε έρθει πολλές φορές. Κοίταξε, δηλαδή, όπως τον άκουγα τότε, έλεγα τι πράγμα είναι αυτό. Ποιος είναι, δηλαδή, είχε ένα βλέμμα, ένα γλυκό βλέμμα, είχε μία χάρη, ας πούμε. Τραγουδούσε μαντινάδες και ο κόσμος στο Καστέλι, κυρίως στο Καστέλι. Τον καθόλουσαν οι Καστελιανοί όλοι και τον είχαν τσίπεζε και στεκαν γύρω γύρω και καθόταν τον ακούνε και του πετούσαν μόνο λεφτά και του λένε παίζε. Ναι. Είχε αυτό το χάρισμα ότι σε κοίταζε, είχε ένα βλέμμα που σε σκλάβωνε. Και για τον Ηρακλή το Σταυρουλάκη νομίζω ότι είχε μιλήσει και Μουντάκης. Ναι, ναι, βεβαίως. Για τη δεξιοτεχνία του και το παίξιμο του. Και ξέρετε τι άλλο θέλω να μου πείτε. Πώς ζήσατε εσείς τον παππού του Γρηγόρη και του Θάνου από τους Ασκούς. Κοίταξε, εμείς έχουμε μια συγγένεια. Και επειδή εγώ τα χρόνια εκείνα πήγαινα και έπαιζα στο χωριό, σε αυτό το χωριό στους Ασκούς, είχαμε γνωριστεί γιατί ο πατέρας μου έπαιζε με τον παππού του. Πολλές φορές τον είπε επίσης παίζε μαντολίνο ο πατέρας μου, πάσω και πήγαινε στο χωριό και παίζανε. Και είχαμε μεγάλη, είχαμε γνωριμία, ας πούμε. Και άμα ήθελα πάω, να με πάρει στο σπίτι και καμιά φορά πιάνε το λιράκι. Δεν τι κάνουμε αυτό, ας πούμε. Και πηγαίνουμε, ας πούμε, γιατί γινόταν τα γλέδια. Θέλω λίγο να ρωτήσω και το Θάνο με τον Γρηγόρη. Πόσο σημαντικό για σας είναι να έρχεστε σε επαφή. Καλά, το είπες, Γρηγόρη, και μέσα από τη μαντινάδα σου ότι ακολουθείς το ζάλο των παλιών. Αλλά πόσο σημαντικό είναι και τι παίρνετε εσείς από άτομα που έχουν ζήσει σε άλλες εποχές και άλλες καταστάσεις και ακούτε άλλες ιστορίες και γνωρίζετε τη μουσική τους. Για μας είναι πρότυπα, είναι καθοδηγητές, είναι αυτοί που μας ανοίξαν τον δρόμο και ακολουθούμε στο κατόπι τους, ας πούμε. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη γενιά εκείνη, σε εμάς, στην επόμενη και πάει λέγοντας. Γρηγόρη. Εγώ για να το πω μια λέξη θα πω ότι είναι η πηξίδα μας. Αυτό. Κοιτάξτε, δείτε, εμείς ζήσαμε κακές εποχές. Γιατί δεν υπήρχαν ούτε τα μέσα να πάμε στα χωριά που πηγαίναμε μετά. Γιατί εγώ μετά πήγα στο Ηράκλειο και έπαιζα με το Μανιαδί 15 χρόνια. Είχαμε γράψει σε δίσκο και τη βραδιά που πήγαμε να το γράψουμε το δίσκο, έναν αέρα πνιγούμε στη Φαλκονέρα. Τη βραδιά που πνίγει το Ηράκλειο. Είμαστε στο Μήνος μέσα εμείς και βρεθήκαμε πάνω όλη μέρα. Και πήγαμε την άλλη μέρα και γράψαμε
Συνέρσεα Βίκτορ γράψαν τότε στο δίσκο και κυκλοφόρησε 4 μέρες πρωτού γίνει η δικτατορία. Και ό,τι είχε κυκλοφορήσει, τα σταματήσαν όλα. Υπάρχει ο δίσκος και έχω γράψει κι άλλους μαζί δηλαδή με τον αυτό. Και μετά πιάσαμε το Χειμωνάκι, ένα άλλο παιδί και παίζαμε μαζί αυτό. Μετά πιάσαμε το συγκρότημα αυτό. Και τελευταία με τον Αποστολάκη, ας πούμε, που είναι τσεκολιάκι εδώ γάμο. Και έχουμε γράψει και κάνει πάρα πολλά γλέδια. Γλέδια κάθε μέρα. Εγώ βρίσκα τα γλέδια και έκανα και εμπόριο. Είχα ένα αυτοκίνητο και πουλούσα ρούχα, ας πούμε, ένα Mercedes μεγάλο. Και πήγαινα στα χωριά. Και μια δουλειά τώρα, η μια δουλειά, ας πούμε, με την άλλη, αφού με ξέραν στα χωριά, πήγαινα και με καλούσαν και στα σιγάμους. Παίρνανε φρουτιά, ας πούμε, διάφορα τέτοια, ας πούμε, και με καλούσαν και στο γάμο και πέσα, ας πούμε. Και είχαμε δουλειά συνέχεια. Δηλαδή, καλή να γλυρά τότε να μην είσαι γλέντια, εμείς πήγαμε γλέντια. Πολλά γλέντια. Λοιπόν, ένα πράγμα θα σου πω. Τα χρόνια εκείνα ποτέ δεν είχαμε Σαββατοκύριακο, Πάσχα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, τίποτα. Η γυναίκα μου ήταν με 4 παιδιά, 4 γέρους, ήταν μόνη το γάμο. Και εγώ ήμουν στα γλέδια. Κατάλαβες. Και πώς έγινε να έχει Ζαχαρένια ζωή μαζί σας, να κάνει, καημένη, κυρία Ζαχαρούλα. Τι να κάνει, μπορείς να κάνει κι αλλιώς. 4 παιδιά να μεγαλώνεις, ας πούμε, είναι μεγάλη ιστορία. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά μου, και οι γέροι. Και οι γέροι, άλλοι γκρινιάζαν, άλλοι καταλαβαίνεις τώρα, δεν γίνεται τα χρόνια εκείνα, ας πούμε. Άλλες γυναίκες. Πάντως περάσαμε πάρα πολύ καλά, δεν έχω κανένα παράπονο. Είμαι ευτυχισμένος, έχω μια πολύ καλή οικογένεια. Και να τη χαίρεστε την οικογένεια. Ας κάνουμε, ευχαριστώ. Πάμε σε ένα σκοπό. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, παιδιά. Πάντα να είστε καλά, πάντα τέτοιες δουλειές να κάνετε. Είναι πολύ καλό αυτό που να αντιδεικνύονται καινούργια παιδιά, ας πούμε, να βγαίνουν στο... Εμείς τελειώσαμε, τώρα δεν έχουμε κανένα. Και το ωραίο είναι να βλέπεις τη χημεία νέων κεφαλιών. Thank you.
καρδιά. Βλέποντας και εγώ τον πατέρα μας να παίζει λίρα, θέλησα να μάθω κι εγώ. Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνούμε τις ρίζες μας και που έχουμε, τι έχουμε ως σημείο αναφοράς.
του παραδείσου ζωντανός περπάτησα το χώμα, περπάτησα το χώμα. Ταιριάξανε τα γρίμια, μα το δικό μου ρήμα, το δικό μου ριζικό. Χημικός ο ένας, φιλόλογος ο άλλος. Και θέλω να μου πείτε πώς ήρθατε στο μουσικό μονοπάτι, πότε ξεκίνησε η βυζαντινή μουσική, πότε ξεκίνησε η εκπαίδευση η μουσική και τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το μέτωπο. Από πολύ μικρή είχαμε ένα δάσκαλο στο σπίτι, ο οποίος δάσκαλος και ο ίδιος
ποτέ δεν είχε ταβάνι στη δική του εξέλιξη, άρα η δική του βελτίωση στο σπίτι, η δική του δουλειά στο σπίτι λειτουργούσε ως άκουσμα για μας. Τα ακούσματα γίνανε μετά δική μας μελέτη και πήγε λέγοντας οδείο μετά, εξετάσεις, πτυχία, ιστορίες. Όλα ξεκίνησαν με δική σας θέληση ή ο πατέρας σας, ας πούμε, είχατε αυτό το μικρόβιο μόνοι σας. Εγώ θα πω για μένα προσωπικά ότι ήταν καθαρά παιδική, ας πούμε, καλλιτεχνική ανησυχία. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι έχοντας, ας πούμε, όπως είπα, ένα δάσκαλο στο σπίτι, ο οποίος για όλα τα παιδιά, κακά τα ψέματα, ο πατέρας λειτουργεί σαν ήρωας, έτσι. Άρα, έχοντας λοιπόν αυτόν τον ήρωα στα μάτια μου στο σπίτι, ήθελα να κάνω ό,τι κάνει. Άρα, πιάνοντας εκείνο τη λύρα, γιατί παίζει και λύρα ο πατέρας μας. Α, δεν το ξέραμε. Πιάνοντας εκείνο τη λύρα, ας πούμε, έπιανα εγώ και κουπανούσα ένα μαντολινάκι εκεί να κάνω πως παίζω μαζί του, ας πούμε. Δεν έπαιζα προφανώς, φασαρία έκανα μόνο. Καλά, και τώρα φασαρία μπορεί να κάνω, εν πάση περιπτώσει. Έπιανα να παίξω μαζί του. Μετά, ας πούμε, άνοιγε το βιβλίο με τα μουσικά και έβλεπα εγώ αυτά τα καλλικατσουνάκια, έτσι τα έβλεπα τότε, σαν καλλικατσουνάκια. Και έκανα εγώ πως διάβαζα, ας πούμε, και πήγε λέγοντας. Αντίστοιχα, ως ηρωίδα λειτουργήσε και η μάνα μου, έτσι. Και εντάξει, πήρα και από αυτήν, ας πούμε, έτσι, δηλαδή αρχαία, και δώστο από εδώ, και δώστο από εκεί, και δώστο έκθεση. Το επάγγελμα της μαμάς, βέβαια, να πούμε ότι έχεις ακολουθήσει. Ναι, ναι, πήρα και από τους δυο, πήρα και από τους δυο. Αλλά είναι αυτό που είπα και πριν, δηλαδή, παιδικοί ήρωες που σιγά σιγά εξελίσσονται σε σταδιοδρομία δική μου, ας πούμε, κάπως έτσι. Εσύ το λαό το πότε το έπιασες? Το λαό το άρχισα να το πιάσω, γιατί ξεκίνησα με κλασική παιδεία. Ξεκίνησα με βιολοντσέλο. Και ώρα του καλεί ο δάσκαλός μου, Ουκρανός, βιρτουόζος του οργάνου, ο Βιτάλιο Μάλτσεβ, με έβαλε έτσι στη μουσική, πεντάγραμμο, κλειδί του φα, ούτε καν κλειδί του σολ, κλειδί του φα και δώστου. Εν πάση περιπτώσει έφτασα μέχρι ένα καλό επίπεδο και όταν ήμουνα στη Δευτέρα Λυκείου, για κάποιους προσωπικούς δικούς του λόγους, έφυγε να γυρίσει στην πατρίδα του. Όργανο δύσκολο, δυσέβρετο, δεν υπήρχαν δασκάλοι, δεν υπήρχαν καθηγητές. Και επειδή δεν μπορούσα να μείνω χωρίς μουσική, έπρεπε κάπου να το ρίξω. Mm-hmm. Ωστόσο, ήμουνα το παιδάκι το δακτυλοδεικτούμενο στο σχολείο που με το Walkman άκουγε σκορδαλό και συνδυάστηκε κάπως έτσι, δηλαδή βιώματα από τη μια, όπως είπαμε. Δεν είχα πιάσει λαούτο, αυτό θέλω να πω, δηλαδή μπορεί να κοπάναγα ένα μαντολινάκι, αλλά λαούτο δεν είχα πιάσει ποτέ. Από εδώ, από εκεί λοιπόν συνδυαστήκαν όλα αυτά, ζυμωθήκανε, έγινε όλη αυτή η φυσική ροή των πραγμάτων και φτάσαμε στο να πάρω ένα λαούτο και να ξεκινήσω να παίζω για να καλύψω το κενό που μου άφησε, ας πούμε, η φυγή του τότε δασκάλου. Νομίζω ήταν μονόδρομος το να επιλέξω το δρόμο της μουσικής. Κάπου λοιπόν στην πρώτη δημοτικού με Δευτέρα, κάπου εκεί ανάμεσα, βλέποντας και εγώ τον πατέρα μας να παίζει λύρα, θέλησα να μάθω κι εγώ. Μετά από πολλές λοιπόν προσπάθειες, γιατί ήμουν πολύ μικρός τότε και είναι μια πολύ μικρή ηλικία ώστε να μάθεις να παίζεις κάποιο όργανο, με έπιασε ο πατέρας μας και μου έδειξε το πρώτο το κομμάτι, ας πούμε, την Ξαστεριά, θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά. Από εκεί λοιπόν άρχισα να έχω την πρώτη επαφή με τη λύρα. Σε κάποια φάση ψυχράθηκε αυτή η τρέλα που είχα με το όργανο. Εντάξει, αργότερα όμως ξανά μου ξαναβγήκε. Κάπου στο γυμνάσιο θυμάμαι. Και μέχρι και τώρα προσπαθώ όσο μπορώ να παίζω, να βελτιώνομαι, να μελετάω. Παραδείσου, το παραδείσου ζωντανό.
Περπάτησα το χώμα, περπάτησα το χώμα. Σαν άκουσα, σαν άκουσα το σ' αγαπώ. Άχι, άχι, σαν άκουσα το σ' αγαπώ. Πω το δικό σου στόμα, πω το δικό σου στόμα. Ο Ηρακλής ο Σταυρουλάκης, ο μεγάλος βιολάτορας, είχε πει ότι όπως η μέλισσα πάει από λουλούδι σε λουλούδι, έτσι και αυτός πήγαινε από καλλιτέχνη σε καλλιτέχνη, κρατούσε την τέχνη και τη γνώση του και μετά ακούραστος δούλευε για, για ένα σκοπό. Έτσι λοιπόν πρέπει και έτσι κάνετε κι εσείς. Υπάρχει μελέτη από καλλιτέχνη σε καλλιτέχνη και μετά διαμορφώνεται το δικό σας ύφος. Πώς λειτουργείτε? Καταρχήν θεωρώ χρέος του κάθε μουσικού ή οποιοδήποτε τέλος πάντων ασχολείται με τη μουσική να μελετάει. Και μελέτη πάνω στη μουσική σημαίνει να τα ακούσματα. Να έχουμε ακούσματα αρκετά από διαφορετικούς τόπους, καλλιτέχνες και γενικότερα. Τώρα, το επόμενο στάδιο μετά τη μελέτη είναι το φιλτράρισμα. Να επιλέξεις αυτό που θα εκφράσεις ένα πιο καλά. Εντάξει, πιστεύω ότι πλέον το μόνο εύκολο είναι να μελετήσεις και να ακούσεις. Με το ίντερνετ, με όλη την τεχνολογία, είναι το μόνο εύκολο να ακούσεις. Το δύσκολο είναι πώς θα φιλτράρεις και πώς θα προσαρμόσεις αυτά που άκουσες στο δικό σου στυλ. Αλλά γενικότερα πιστεύω ότι όσο πιο πολύ ακούς και όσο πιο πολλούς καλλιτέχνες ακούς, όλο και κάτι έχεις να πάρεις. Πετία μια κουβέντα σου και ένα φιλί στα χείλη. Ωχ, αμάνε και ένα φιλί στα χείλη. Έχεις τις γνώσεις της βυζαντινής μουσικής, εκφράζεται διαφορετικά το ύφος της κριτικής παραδοσιακής μουσικής? Κατά τη δική μου άποψη, σίγουρα ναι. Ιδιαίτερα για όσους γνωρίζουν βυζαντινή και ευρωπαϊκή μουσική, γνωρίζουν καλά ότι η βυζαντινή μουσική έχει κάποιες άλλες κλίμακες από την ευρωπαϊκή, με μικρότερα διαστήματα και περισσότερες εναλλαγές ήχων κλπ. Οπότε είναι τελείως διαφορετικό το ύφος που δίνει η βυζαντινή μουσική και τελείως διαφορετικό το ύφος της ευρωπαϊκής μουσικής. Τώρα, επειδή και η κριτική μουσική παράδοση έχει άμεση σχέση με την βυζαντινή μουσική παράδοση και με ακούσματα τέτοια, σίγουρα είναι διαφορετικό το ύφος όταν γνωρίζεις τη βυζαντινή μουσική και θεωρώ ότι μπορείς να εκφράσεις και πιο καλά τα κριτικά κομμάτια. Mm-hmm. Από ό,τι γνωρίζω, έχετε το μικρόβιο της αναζήτησης. Σας αρέσει το παλαιό, ναι, μεν εκφράζεστε σύγχρονα, όμως έχετε αυτό το μικρόβιο μέσα σας. Γνωρίζω ότι έχετε αναζητήσει παλιά αρχεία, ότι λέτε κάλαντα της ορεινής Κρήτης, κάλαντα Θεοφανίων, γαμήλια τραγούδια, αναζητήσεις πάρα πολλές και αναρωτιέμαι πώς μπορούν αυτά να μεταφραστούν ηχητικά. Αυτό που σίγουρα θέλουμε να τονίσουμε και εγώ και ο Γρηγόρης, είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνούμε τις ρίζες μας και που έχουμε, τι έχουμε ως σημείο αναφοράς. Δηλαδή, σίγουρα δεν έχουμε ως σημείο αναφοράς, ας πούμε, πράγματα που ενδεχομένως κάποιοι προσπαθούν να μας περάσουν σήμερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά
συγκεκριμένα παραδείγματα. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που άνθρωποι όπως ο πατέρας μας, αλλά ξαναλέω, δεν προσδοκούμε την ταμπέλα του πρωτοπόρου, έτσι. Mm-hmm. Άνθρωποι όπως ο πατέρας μας έχουν βρει άλλους ανθρώπους εξίσου σημαντικούς, όχι εξίσου, πολύ σημαντικότερους, οι οποίοι σε εποχές που δεν υπήρχε η κοινωνία της πληροφορίας, κατέγραψαν και διέσωσαν πράγματα που θα ήταν σήμερα άγνωστα. Ένας τέτοιος είναι, όπως πολύ έχει ακουστεί τελευταία, ο Παύλος ο Βλαστός, πολύ σημαντική κληρονομιά το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης που έχει διασώσει τη συλλογή του. Εξίσου πολύ σημαντικό είναι το πώς εμείς σήμερα θα τη διαχειριστούμε αυτή τη συλλογή, όχι για δική μας δόξα, το τονίζω, πώς θα διαχειριστούμε αυτή τη συλλογή και πώς θα την δώσουμε να την ακούσει ο άνθρωπος που δεν είναι μουσικολόγος, δεν έχει γνώσεις βυζαντινής μουσικής, παράδειγμα. Mm. Αυτό προσπαθούμε εμείς να κάνουμε τώρα. Και στη μουσική σας βαλίτσα σήμερα έχετε για τα διακριτικά είναι τραγούδι, το οποίο θα ακουστεί πρώτη φορά μέσα από την εκπομπή μας. Ναι, μεγάλη μας χαρά. Και εμάς. Το κομμάτι λοιπόν αυτό φέρει μια πολύ όμορφη ιστορία, την οποία καταγράφηκε ο Παύλος ο Βλαστός. Το κομμάτι λοιπόν αυτό τραγουδιότανε κάπου στα μέσα του 19ου αιώνα στο Ρέθυμνο από κάποιους μουσουλμάνους που καταγόντουσαν από την Αίγυπτο. Αυτοί λοιπόν οι μουσουλμάνοι, οι αφέντες όπως τους γράφει, τραγουδούσαν αυτό το κομμάτι σε κηδείες. Περπογραφότανε κάποιος του Λιψάνου, ο οποίος έλεγε το μισό στιχάκι και οι υπόλοιποι αφέντες που ήταν στην συνοδεία του Λιψάνου συνεχίζανε το ίδιο στιχάκι. Επίσης, ο μπροστινός έλεγε το υπόλοιπο μισό και ξανά η πίσω και γινόταν αυτό το πράγμα κατά την πομπή του Λιψάνου. Οι Κρήτες τώρα, τότε, του Ρεθύμνου, ακούγοντας αυτό το κομμάτι, το πήραν, το έντεσαν με δικές τους μαντινάδες και ξεκίνησαν να το τραγουδούν στα γλέντια και σε διάφορες χαρούμενες περιστάσεις. Έτσι λοιπόν, οι αφέντες τότε, οι μουσουλμάνοι, και οι αρχές άρχισαν να κάνουν συστάσεις στους Ρεθυμνίους και να προσπαθούν να τους απαγορεύσουν να το λένε, διότι ήταν ένα κομμάτι που προοριζόταν για πένθυμες περιστάσεις κυρίως. Όμως δεν υπάκουσαν οι Ρεθύμνοι και έτσι συνεχίστηκε να τραγουδιέται και έμεινε για κάποια χρόνια και ο Παύλος ο Βλαστός το κατέγραψε.
αγαπημένο μου, μήνα μου να μαθαίνω. Πώς έχεις την υγεία σου να το καταλαβαίνω, πώς έχεις την υγεία σου να το καταλαβαίνω. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας βάλω στη διαδικασία να μου πείτε λίγους στίχους από ένα γαμήλιο τραγούδι. Και λέει λοιπόν ο λασιθιώτικος σκοπός της νύφης: «Τη νύφιοντε, τη νιώφιοντε, τη ξεκινούν». Τρεις ποτάμι κινιούνται, ο ένας παίρνει ανατολή κι ο άλλος παίρνει δύση κι ο τρίτος κι ο τρίτος ο καλύτερος μπαίνει σε περιβόλη». Και συνεχίζει: «Ποτίζει ελιές και μπουρνελιές, μιλιές και κυπαρίσα». Και μετά λέει για την μιλιά που τη κόψαν τους κλόνους και κάνανε στεφάνι, και καταλήγει: «Και να είναι καλορίζει και εκείνοι που θα τα βάλουν». Τι πιο ωραίο για να ευχηθείς σε ένα νέο ζευγάρι να έχει βιοανθόσπαρτο.